Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάσιο Ξαδάχτυλο. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μέλος της Επιτροπής, τακτικός συνομιλητής μας και ψύχρεμος άνθρωπος πάνω απ' όλα, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Γεια σας, κύριε Ξαδάχτυλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαμογελάτε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ ψύχρεμοι από χθες το βράδυ, πρέπει να σας πω. Με τα όσα δήλωσε επίσης ο συνάδελφός σας μέλος της Επιτροπής, ο κύριος Σύψας. Είναι τόσο τραγικά τα πράγματα και δεν το έχουμε καταλάβει όλοι μας? Σε τι ακριβώς αναφέρεστε? Στα 20.000 κρούσματα, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα περιοριστικό μέτρο πρακτικά. Δεν υπάρχει. Έχουμε ελάχιστα και αυτά τηρούνται, παν τηρούνται. Μάλλον δεν τηρούνται. Έχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται ταχύτατα, άρα δεν υπάρχει τίποτε που να πειθασέψει τους αριθμούς. Ναι. Εκείνο όμως που μπορεί να πειθασέψει τις επιπτώσεις των αριθμών είναι η δική μας συμπεριφορά. Δηλαδή, αν εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα από τους άνω των 50 και δεν έχουμε βαριές νοσηλίες, στο τέλος της ημέρας μπορεί αυτά τα μεγάλα νούμερα που βλέπουμε να συντελούν σε ένα, στην ανοσοποίηση του πληθυσμού χωρίς απώλειες. Εάν δεν εμβολιαστούν οι άνω των 50 που είναι ανεμβολίαστοι ακόμα, ο ένας στους 4, ίσως ο ένας στους 5 αυτή τη χρονική στιγμή να αλλάζει προς το καλύτερο, από αυτή την ηλικιακή ομάδα θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα και στο σύστημα υγείας και θα έχουμε και απώλειες. Αυτή είναι δηλαδή η προοπτική αυτό είναι ρεαλιστικά αποδίδεται. Το 20.000 κρούσματα την ημέρα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας συμβεί. Το λέω αυτό διότι στην Βρετανία, που εδώ είχαν και το Euro, είναι και τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά από ό,τι έχουμε καταλάβει, έχει προχωρήσει και ο εμβολιασμός. Χθες, όπως μας έλεγε ο Θανάσης Γκαβός, ανακοινώθηκαν 33.000 κρούσματα. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, υπάρχει περίπτωση όντως να δούμε 20.000 κρούσματα ημερησίως, κύριε Ξαδάχτυλε? Κοιτάξτε, εγώ τις αριθμητικές προβλέψεις, να σας πω την αλήθεια, προσπαθώ να τις αποφύγω. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι προβλέψεις για τους αριθμούς που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν ήταν για αυτή τη χρονική στιγμή. Ήταν για αργότερα. Ναι, άρα, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν περιμέναμε να δούμε το 2 ή το 3.000 στις 15 Ιουλίου. Το περιμέναμε να το δούμε στα τέλη του Ιουλίου ή στις αρχές του Αυγούστου. Άρα προς τα πάνω που μπορεί να φτάσει ο αριθμός, ξέρετε, οι αριθμοί τείνουν στο άπειρο συνολικό. Αυτό το έχουμε μάθει από τότε που πηγαίναμε στο σχολείο. Παρηγορητικό αυτό που μας λέτε. Αυτό που διαβάζουμε τώρα, αυτό που ανακοινώνεται τώρα, το 3.000, πάνω από 3.000 κρούσματα, αφορά μολύνσεις και ό,τι έχει συμβεί πριν από 15 ημέρες, ισχύει αυτό με τη μετάλλαξη Δέλτα που έχουμε μάθει εδώ και ένα μισό χρόνο? Έχω την αίσθηση όχι, ότι ο χρόνος τώρα έχει συντομευτεί. Διότι μεταδίδεται πολύ ταχύτερα και γι' αυτό και βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς να έρχονται νωρίτερα μπροστά μας. Γιατί δεν έχουμε και μέτρα, δηλαδή αυτό να μην το ξεχνούμε, ότι δεν έχουμε μέτρα. Πρακτικά το επίγον και το καθοριστικό σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι πόσο γρήγορα θα εμβολιαστούν οι άνω των 50 που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί και πόσο γρήγορα θα εμβολιαστούν και όλες οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Γιατί και τους υπολείπους αφορά, τους αφορά όμως με λιγότερο βαριές νοσήσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι μικρότερων ηλικιών οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί και έχουν χάσει τη μάχη. Άρα αυτό που επήγαινε πρώτον να εμβολιαστούν οι άνω των 50. Το δεύτερον, σας ακούω να λέτε ότι δεν έχουμε μέτρα. Όντως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σοβαρά περιοριστικά μέτρα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, κύριε Ξαδάχτυλε? Δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί για να αναχαιτιστεί ο ιός που βρίσκεται με αυτή τη διασπορά, τα μέτρα θα πρέπει να είναι αυστηρά και θα αποδώσουν εντός εβδομάδων. Αυτό το έχουμε δει και σε προηγούμενες φάσεις. Δηλαδή, σε άλλες, για να αποδώσουν τα μέτρα, αν πάρθουν μέτρα, θα πρέπει να είναι μέτρα τύπου lockdown. Πρέπει να είναι αυστηρά μέτρα. Δεν μπορεί ένας ιός, ο οποίος δηλαδή είναι τόσο γρήγορα, να αναχαιτιστεί με μέτρα τα οποία θα είναι ελαφρού τύπου. Θα απατεοπονούμε χωρίς λόγο και θα στεναχωριόμαστε. Αλλά είναι πιο απλό, ξέρετε, είναι πιο απλό να εμβολιαστούμε και να μην μας απασχολεί τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων.
Ισχύει το αριθμός που είπε και ο κύριος Σύψας, ότι πρέπει να εμβολιαστούμε μέχρι τέλος Αυγούστου 85%, αλλά πιθανότητα αυτός ο αριθμός είναι ανέφικτος, αν καταλαβαίνω καλά, τέλος πάντων με τα φτωχά μαθηματικά τα οποία κατέχω. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι, για να, ότι το τείχος ανοσίας, άλλωστε ο κύριος Σύψας είναι πολύ ειδικότερο σε μου σε αυτά τα θέματα, και είναι και έγκυρος στις προβλέψεις του, ειδικά όταν, και ανεξαρτήτως το αν είναι δυσάρεστες ή ευχάριστες αυτές, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι και να το αναγνωρίσουμε. Σε έναν λίγο που μεταδίδεται ταχύτερα, χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό να είναι εμβολιασμένο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και δεν θα προλάβουμε χρονικά να το πετύχουμε, διότι η λίμωξη, ο ιός, μεταδίδεται ήδη με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι θα πρέπει οι ευπαθείς να προστατευτούν. Δεν υπάρχει περιθώριο να προστατευτούν ούτε από το 85% που θα δημιουργήσει ανοσία γέννηση. Των υπόλοιπων, ναι. Σωστό. Των υπολείπων, ούτε με μέτρα. Δηλαδή, οι άνω των 50 που είναι ακόμα ανεμβολιαστοί πρέπει να αντιληφθούν ότι η πιθανότητα να μολυνθούν είναι απόλυτη και ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει αυτή τη χρονική στιγμή για να μην ταλαιπωρηθούν και να μην χρειαστεί να δώσουν μαχή, είναι αυτό που μπορούν να κάνουν οι ίδιοι προστρέχοντας στον εμβολιασμό τον οποίο απέφυγαν μέχρι τώρα. Δεν μπορεί ούτε να χτιστεί τείχος για να τους προστατεύσει από τους υπολείπους, ούτε μπορούν μέτρα να αναστρέψουν τη διάδοση του ιού σε γρήγορο χρόνο για να τους προστατεύσουν. Έχει ξεκινήσει το τέταρτο κύμα, κύριε Ξαδάχτυλε. Βρισκόμαστε στην αρχή του τέταρτου κύματος. Το λέω αυτό και το ρωτώ γιατί οι αριθμοί μπορεί να μην. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε πίεση μεγάλη. Υπάρχει κάποια πίεση, το είπε και ο Υπουργός Υγείας χθες στο σύστημα υγείας, αλλά όχι αυτή την δυσφορία που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι αριθμοί των κρουσμάτων καθημερινά αυξάνονται. Βεβαίως αυξάνονται. Αν δείτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, το μέγιστο που ακούμε σχεδόν είναι 50% περισσότερο. Φυστό. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα το μέγιστο ήταν 2.000, τώρα ήταν μέσα μια εβδομάδα έφτασε στο 3.000. Αν πάμε και μια εβδομάδα πριν, το 2.000 ήταν το 1.000 το οποίο μας είχε εντυπωσιάσει εκείνο το Σάββατο όταν ανακοινώθηκε, το οποίο προερχόταν και από ένα σχετικά χαμηλότερο αριθμό δειγμάτων εκείνη την ημέρα. Νομίζω ότι ναι, έχει ξεκινήσει το τετάρτο κύμα. Μάλιστα. Το οποίο θα βρει απροστάτευτους ανεμβολίαστους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και εμείς οι εμβολιασμένοι δεν γινόμαστε φορείς του ιού. Κοιτάξτε, όσοι είμαστε εμβολιασμένοι, δεν έχουμε όλοι την ίδια άμυνα. Ένα 88% έχει άμυνα που θα του εξασφαλίσει το να μην νοσήσει, ένα 12% θα νοσήσει. Και ελάχιστες εξαιρέσεις θα νοσήσουν ενδεχομένως και βαρύτερα το αναμενόμενο. Προστατευόμαστε όμως όλοι οι εμβολιασμένοι από βαριά νόσο και θάνατο. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό. Το βλέπουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, το είπατε και εσείς προηγουμένως, αλλά έχουμε λίγες απώλειες, λίγη επιβάρυνση του συστήματος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εκεί οι άνω των 50 είναι εμβολιασμένοι στο 90% και πάνω. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν τις απώλειες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουν αποκτήσει την προστασία την οποία προτείνουμε και σε όλους όσους μας ακούν να αποκτήσουν. Πάντως, κλείνοντας, κύριε Ξαδάχτυλε, ένας άνθρωπος, επειδή επιμένετε στο άνω των 50, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 50 ετών, είχε τη δυνατότητα εδώ και αρκετούς μήνες να διαλέξει όποιο εμβόλιο θέλει και να κάνει όποιο εμβόλιο θέλει και δεν το έχει κάνει. Τι θα είναι εκείνο που θα τον πείσει να πάει να κάνει τώρα το εμβόλιο? Κύριε Κούτρα, να σας πω την αλήθεια, το τι θα είναι εκείνο που θα τον πείσει ελάχιστα ενδιαφέρει. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να κάνει το βήμα. Και να το κάνει το βήμα για το καλό. Πώς θα κάνει το βήμα αυτό, εκεί αναφέρομαι. Δηλαδή, πώς θα πάει να κάνει το βήμα να εμβολιαστεί? Δεν ξέρω αν θα το κάνει για να αγοράσει διαρκείας της αγαπημένης του ομάδας ή επειδή θα είναι υποχρεωμένος μετά από μερικές ημέρες στο χώρο που εργάζεται να είναι εμβολιασμένος αν θέλει να εργάζεται, αν θα πιστεί από αυτά που ακούει από εμάς, αν θα πιστεί από την ανακοίνωση που πολύ σωστά και
πιο πολύ χρήσιμα έβγαλε η Ιερά Σύνοδος εχθές. Δεν ξέρω από τι θα πιστεί, αλλά για οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε σκέψη, αν θα ήθελε να το κάνει για να αποφύγει τα rapid test, τα PCR, ναι, για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε σκέψη, να διαβεί το κατόφλι του εμβολιαστικού κέντρου έχει σημασία, και αυτό έχει σημασία για τον ίδιο. Έχουμε απώλειες, ξέρετε, και μεταξύ των υγειονομικών, έχουμε απώλειες από ανθρώπους που αν είχαν προστατευτεί, θα ήταν μεταξύ μας. Για τους γιατρούς, για τους συναδέλφους σας και στον πολιτικό στίβο, κύριε Εξαδάχτλε, οι οποίοι δεν είναι και υπέρ του εμβολιασμού, τι έχετε να πείτε? Οι γιατροί έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό πάνω από 90%. Πάνω από 90%. Μάλιστα. Όσοι εκφράζουν απόψεις, πρώτα απ' όλα τις απόψεις, να ξέρετε ότι κανέναν δεν έχω δει να εκφράζει ευθέως απόψεις εναντίον του εμβολίου. Απλώς εκφράζονται με ένα επιστημονικό λόγο τόσο πολύπλοκο που δημιουργεί δυσχέρεια στην κατανόηση. Αυτό γίνεται και αμφιβολίες στους συμπολίτες μας. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας επίσημος φορέας πουθενά στον κόσμο, και το τονίζω αυτό, είτε ναι, πανεπιστήμιο, είτε επιστημονική εταιρεία, είτε επαγγελματική ένωση, είτε ιατρικός σύλλογος, είτε οργανισμός υγείας, που να έχει εκφράσει ευθέως. Που να έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Θα έχει πρόβλημα το παιδί. Χαιρετούμε, να είναι καλά. Χαϊδέψτε το λίγο. Καλημέρα, κύριε Εξαδάκτλε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.